Λοιπόν, θα κάνω ένα πάρα πολύ γρήγορο βίντεο γιατί πια δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο πραγματικά. Λοιπόν, όλοι βγαίνουν και μιλάνε για τις νέες ταυτότητες, για τα εμβόλια που είχαν γίνει, για τις φωτιές. Ότι με τις ταυτότητες θα μας παρακολουθάνε και θα μας τρώνε λεπτά και αυτό. Λοιπόν, κουράστηκα πια. Είχα πει ότι δεν θα ξανασχοληθώ με το βίντεο, με βίντεο πολιτικά και τέτοια. Λοιπόν, δεν με νοιάζει τι κάνω το Μητσοτάκη, δεν με νοιάζει τι έκανε ο Τσίπρας και αυτός ο καινούριος, δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν με νοιάζουν. Πραγματικά σας μιλάω. Εγώ θα μιλήσω γενικά και θα τελειώσω την υπόθεση. Νούμερο 1. Περιμέναμε τις ταυτότητες για να μας τρώνε λεφτά. Περιμέναμε τις ταυτότητες για να μας παρακολουθάνε. Περιμέναμε τις ταυτότητες για να έχουμε τσίπ. Λοιπόν, να πούμε τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι είμαι σωστός σε αυτά που λέω. Έχεις το κινητό σου. Ωραία. Μέσα στο κινητό σου υπάρχει ένα QR code, το οποίο στις δουλειές σου σε σκανάρουν για να πιάσεις δουλειά. Αυτό τι είναι. Φεύγει αυτό. Λοιπόν, μπαίνει στο Google, σκέφτεσαι κάτι ρε παιδί μου, για παράδειγμα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Και με το πατάς το ad, στο βγάζει πρώτο. Δεν θα μπορούσε πρώτο να είναι αντένα, να είναι αντιβάιρους, να είναι κάτι άλλο. Σου βγάζει το ανταλλακτικά. Βγαίνουμε στο YouTube, εμείς οι YouTuber. Δεν μας παρακολουθάνε. Έχουμε ανοιχτό το GPS. Δεν ξέρουν πού βρίσκεσαι. Ρε. Εάν πιστεύεις στον Θεό, τέλος. Είτε έχεις κάνει εμβόλια, είτε έχεις πάρει ταυτότητες κλπ. Τέλος. Αν πιστεύεις στον Θεό. Εγώ αυτό έχω να πω. Έλεος πια. Με τον καθέναν που βγαίνει και μιλάει. Μπορεί να έχουμε και δίκιο. Έτσι. Τελείωσε η υπόθεση. Ό,τι και να γίνει, δεν σωζόμαστε. Τελείωσε. Αυτό είχα να πω. Εγώ πιστεύω στο Θεό και απλά περιμένω το τέλος. Μου, μας. Και πιστεύω στο Θεό και αγαπώ το Θεό και προσπαθώ να κάνω καλές πράξεις, να σταματήσω να μπρίζω και να πληγώνω κόσμο. Και ευελπιστώ όταν θα έρθει αυτή η ώρα να πεθάνω, να πάω στον παράδεισο και να βρω ανθρώπους που έχασα που είναι ήδη στον παράδεισο. Αυτό θέλω. Τελείωσα. Σου λένε εικασίες και πράγματα. Το πού να επιβιώσεις. Το μην πάρεις την ταυτότητα γιατί είναι του σατανά. Μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Η Ελλάδα δεν πέθανε ακόμα. Θα τα πω όλα χύμα και ό,τι γίνει. Πρώτον, σε κάψανε. Κάψαν τα πάντα. Καταστραφήκανε στρατιωτικές βάσεις. Καταστραφήκανε νοσοκομεία. Τελείωσε. Αν το εμβόλιο είναι καλό, αν το εμβόλιο δεν είναι καλό, αν το ξαφνική ήταν από τα εμβόλια, αν υπήρχε κορονοϊός ή δεν υπήρχε, ό,τι και να γίνει, δεν θα επιβιώσει η Ελλάδα. Τελείωσε. Εγώ πιστεύω στο Θεό, εντάξει, θαύματα γίνονται, έτσι το ξέρουμε. Εάν ο Θεός θελήσει η Ελλάδα να σωθεί, θα σωθεί. Τελείωσε. Τώρα, τι να πάνε επιβιώσει στα βουνά, τι να μην πάρει στην ταυτότητα, τι να το ένα το άλλο. Και στην τελική, εγώ έκανα διαδόσεις του εμβολίου. Τι έκανα τις διαδόσεις του εμβολίου. Αυτά που λένε ότι έχει αυτό και θα πεθάνεις. Αυτά που τρως, ξέρεις τι έχουν μέσα. Αυτό το μπουρδέλο εδώ. Αυτό εδώ, ξέρουμε τι έχει μέσα. Αν δεν ξέρετε τι γράφει επάνω. Τα τρόφιμα που τρως, ξέρεις τι έχουν μέσα. Το νερό που πίνεις, ξέρεις τι έχει μέσα.
Ξέρεις τι μπορεί να σε ψακάζουν ένα κάθε βράδυ και αναπνέεις το πρωί. Το ξέρεις. Δεν ξέρουμε τίποτα. Μία σοκολάτα να φας δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Άμα θέλουν να σε σκοτώσουν, θα σε σκοτώσουν με 1.000.000 τρόπους. Και όχι με μία ταυτότητα ή με ένα εμβόλιο. Εντάξει. Λοιπόν, σταματήσουμε λοιπόν τις μαλακίες. Και επειδή δεν θα αργήσει το τέλος, έγινε πολύ κοντά, ας είμαστε όλοι αγαπημένοι και να μοιραστούμε καταστάσεις όμορφες, γιατί δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τίποτα. Οκ. Πάρτε το χαμπάρι. Έχει τελειώσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πουληθεί. Γεια σας. Και κάτι τελευταίο. Γιατί το λέω ότι έχει πουληθεί. Το 80% από αυτά που έχει σπίτι σου ή από αυτά που ψωνίζεις να φας δεν είναι ξένα. Είμαι Έλληνας. Οδηγάω κορεάτικο αυτοκίνητο. Οδηγούσα δηλαδή μέχρι να το φτιάξω. Κάθομαι σε έπιπλα τα οποία είναι ίσως από το Βιετνάμ ή από την Κίνα. Ανοίγω την τηλεόραση, που λέω λόγο γιατί δεν βλέπω τηλεόραση, ή το PC το οποίο είναι κινέζικο, τρώω ντομάτες Βελγίου, πίνω μπύρα γερμανική, που είναι τα ελληνικά προϊόντα. Μη γελόμαστε και ξένοι περισσότεροι από εμάς. Μη γελιόμαστε. Πίστη στο Θεό, αγάπη ο ένας με τον άλλον. Και αυτό ήτανε. Πιάσε τους ανθρώπους σου και πες τους ένα σ' αγαπώ. Γιατί αν δεν το πεις θα το μετανιώσεις. Εγώ αυτά είχα να πω. Και αφήστε τις μαλακίες με τις ταυτότητες και τα λοιπά. Δεν σε σώζει. Είτε την πάρεις είτε όχι, δεν σώζεσαι. Φιλάκια.